το θέμα που προέκυψε σε σχέση με την Ουκρανία μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Πατριαρχείου Μόσχας ασφαλώς και δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο το Άγιον Όρος, το οποίο κάθε χρόνο επισκέπτονται πλήθη προσκυνητών από την Ρωσία και την Ουκρανία. Ενώ από την άλλη πλευρά, μία από τις ιστορικές μονές του κατοικείται επί και μέχρι σήμερα από Ρώσους. Παρόλα αυτά, το ουκρανικό ζήτημα δεν έχει ακόμη απασχολήσει επίσημα τους αγιορείτες πατέρες, οι οποίοι κρατούν στάση ουδετερότητας και αναμονής. Άλλωστε, το βασικό μέλημα των αγιοριτών ήταν και είναι πάντα η διατήρηση της ενότητας της Εκκλησίας. Παραδοσιακά αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργειες θα ήταν εις βάρος αυτής της ενότητας και θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις. Παρά τις διάφορες τάσεις που είναι φυσικό να υπάρχουν σε μία μοναχική πολιτεία τριών χιλιάδων μοναχών, αυτό που τονίζουν οι αγιορείτες μοναχοί είναι η ανάγκη να κρατηθεί πάση θυσία η ενότητα της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Όσον αφορά την Μονή του Αγίου Παντελεήμονα, κύκλοι στο Άγιον Όρος επισημάνουν την ανάγκη τόσο το Οικουμενικό Πατριαρχείο όσο και το Πατριαρχείο Μόσκας να μην κάνουν τη Μονή τμήμα του εκκλησιαστικού κανονικού προβλήματος. Να την αφήσουν όσο γίνεται μακρύτερα από αυτό. Ασφαλώς, αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη υπηρεσία που θα μπορούσαν οι δύο εκκλησίες να προσφέρουν τόσο στο μοναστήρι όσο και στο Άγιο Όρος σε αυτήν την δύσκολη χρονική στιγμή. Όσον αφορά την ενότητα της εκκλησίας, οι αγιορείτες πατέρες μπορεί να θλίβονται για τη σημερινή κατάσταση αλλά δεν ανησυχούν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πέρασε πολλές φουρτούνες, αλλά το σκάφος της ποτέ δεν βούλιαξε, γιατί κυβερνήτης του είναι ο ίδιος ο Χριστός, τονίζουν με νόημα. Ακόμη και αν μείνουν μόνο δύο άνθρωποι στον κόσμο, οι οποίοι πιστεύουν και ζουν Ορθόδοξα, αυτή θα είναι η Εκκλησία το πρόβλημα για την Εκκλησία δεν είναι ποσοτικό, αλλά ποιοτικό. Η πραγματική ενότητα της Εκκλησίας δεν κινδυνεύει ποτέ. Γιατί δεν μπορεί να κινδυνεύσει. Και δεν κινδυνεύει γιατί η Εκκλησία δεν είναι ένας κοσμικός οργανισμός, ούτε ένα φιλανθρωπικό σωματείο, ούτε ένα κράτος όπως το Βατικανό είναι ένας θεανθρώπινος οργανισμός. Είναι το σώμα του Χριστού όσον αφορά τους λαϊκούς Ρώσους προσκυνητές. Εξακολουθούν να σειραίουν στο Άγιον Όρος τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Το περιβόλι της Παναγίας μιλάει στην καρδιά τους και η γλυκιά και η ειρηνική φωνή της Παναγίας φτάνει στην καρδιά. Τους την απλή.